Ροδόπη κτηνιατρική υπηρεσία βρίσκεται σε ετοιμότητα για να ανταποκριθεί στην περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων της νόσου των πουλερικών. Ποιες οδηγίες δίνει ο διευθυντής της κτηνιατρικής Ροδόπης Μιχάλης Γιαμαντάκης, τι λένε οι πολίτες της Κομωτινής. Κατά της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίστηκε ο βουλευτής Στέλιος Παπαθεμελής. Μικρή είναι η χρηματοδότηση που δόθηκε ώστε να πληρωθούν οι αποκαταστάσεις των ζημιών που είχαν προκληθεί από τις πλημμύρες του Αυγούστου σε συνάντηση που είχε ο Νομάρχης Ροδόπης με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Η χρηματοδότηση έργων ύψους 400.000 ευρώ για τις πληγείς περιοχές του νομού αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΠΕΧΟΔΕ παρουσία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του Νομάρχη Ροδόπης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel. Στη Ροδόπη, η κτηνιατρική υπηρεσία βρίσκεται σε ετοιμότητα για να ανταποκριθεί στην περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων της νόσου των πουλερικών. Ο διευθυντής της κτηνιατρικής Ροδόπης, Μιχάλης Διαμαντάκης, υπογραμμίζει ότι όσοι έχουν πτηνοτροφικές μονάδες πρέπει να εμβολιαστούν, ενώ οι νοικοκυρές θα πρέπει να απολυμαίνουν τα χέρια τους όταν έρχονται σε επαφή με τα πουλερικά. Οι πολίτες της Κομωτινής, ωστόσο, είναι καθησυχαστικοί, δηλώνοντας πως η πολιτεία θα κάνει αυτό που πρέπει. Στη Ροδόπη, η κτηνιατρική υπηρεσία βρίσκεται σε ετοιμότητα για να ανταποκριθεί στην περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων της νόσου των πουλερικών. Σε συνεργασία με τον Κυνηγητικό Σύλλογο Κομωτινής θα πάρθουν δείγματα των πουλιών που θα σταλούν στο εργαστήριο για εξετάσεις. Ο διευθυντής της κτηνιατρικής Ροδόπης, Μιχάλης Γιαμαντάκης, υπογραμμίζει ότι όσοι έχουν πτηνοτροφικές μονάδες πρέπει να εμβολιαστούν, ενώ οι νοικοκυρές θα πρέπει να απολυμαίνουν τα χέρια τους όταν έρχονται σε επαφή με τα πουλερικά. Νομοί της Βορείου Ελλάδος, δηλαδή από Εύρο μέχρι και Σέρες, όλοι οι νομοί βρίσκονται σε ετοιμότητα για την γρήπη των νονήθων. Έχουμε εφοδιαστεί με φόρμες, μπότες, απολυμαντικά τα πάντα, ώστε να επέμβουμε εκεί που θα χρειαστεί. Στην παρούσα φάση δεν έχουμε παρά οι συνάδελφοι των αγροτικών κτηνιατρίων πηγαίνουν στις μεγάλες πτηνοτροφικές κυρίως μονάδες που έχουμε 1, 2, 3 στο νομό, κάνουν κλινικές εξετάσεις για να δούμε αν έχουμε κάποια συμπτώματα της νόσου ή όχι. Τα συμπτώματα της ασθένειας είναι αναπνευστικά προβλήματα, κατάθλιψη και άνος στο γυμνό δέρμα, ίδρυμα στο πρόσωπο. Και τα συμπτώματα είναι η ανορεξία, αναπνευστικά συμπτώματα, κατήφια και άνοση στο δέρμα που δεν έχει, μάλλον στο γυμνό δέρμα, πρίξιμο στο κεφάλι και από εκεί πέρα οι κτηνίατροι μπορούν να καταλάβουν αν υπάρχει το πρόβλημα της γρήπης ή όχι των νονήθων. Θα πρέπει όμως και οι ιδιοκτήτες ή μάλλον οι κτηνοτρόφοι ή αυτοί που εκτρέφουν οικώσεις τα πουλερικά, αν δουν κάποια από αυτά τα συμπτώματα, δηλαδή είτε αναπνευστικά είτε τα κοτόπουλά τους έχουν ανορυξία κτλ., να καλέσουν τον κτηνίατρο του αρμόδιου αγροτικού κτηνιατρίου να πάει από κοντά να τα δει. Η νόση των πτηνών που απασχολεί έντονα την επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες στρίφει την προσοχή και στους κυνηγούς, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι σύντομα θα αρχίσουν να έρχονται στη χώρα μας τα αποδημητικά πουλιά. Ωστόσο, όπως τονίζει ο πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου Κομωτινής, κ. Ιωάννης Καπαριώτης, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας όσον αφορά το κυνήγι. Άλλωστε, όπως υποστηρίζει, η νόση θα μπορούσε να μεταδοθεί και μέσω της άγρια πανίδας. Αλλά πόσο πιθανό είναι αυτό? Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Πιστεύουμε ότι οτιδήποτε και αν παρουσιαστεί είμαστε έτοιμοι να ενημερώσουμε τον κόσμο. Θεωρούμε ότι έχουμε πάρει κατάλληλα μέτρα όσον αφορά την ενημέρωση και θα προχωρήσουμε και κάποιες ημερίδες στις επόμενες εβδομάδες για να ενημερωθεί ακόμα καλύτερα ο κόσμος. Πάντως δεν έχει φτάσει κανένα κρούσμα εδώ αυτή τη στιγμή από την νόση των πουλερικών. Αυτό το οποίο έχουν να επισημάνουν είναι αν τυχόν βρεθεί οτιδήποτε το οποίο κινήσει περιέργεια, να μην κινεί κυνηγός αυτός ο οποίος θα το βρει, να μην το πάρει στα χέρια του παρά να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές ή έστω και του Κυνηγητικού Σύλλογου για να μπορέσουμε να απευθυνθούμε. Αλλά θα σας πω έτσι ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος ότι όσον αφορά τα αποδημητικά τα οποία έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος ντόρος, τι θα γίνει τώρα που θα έρθουν και πώς θα φέρουν την αρρώστια. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχουν στην Ελλάδα ζώα άλλα που μπορεί να μεταδοθεί νόσος, όπως είναι η αλεπού. Γιατί αναφέρθηκε και σε πολλές εκπομπές της τηλεόρασης τι θα γίνει με τα κυνηγόσκυλα που θα πιάνουν πιθανόν άρρωστα ζώα κτλ. Εγώ θα σας πω το πιο απλό. Ο ξενιστής, ας πούμε, μέσα στην όλη άγρια πανίδα είναι η αλεπού. Δηλαδή αυτή η οποία καταναλώνει οτιδήποτε είναι άρρωστο ή ψόφιο. Λοιπόν, βρίσκει λοιπόν μία αλεπού ένα άρρωστο πουλί, το τρώει, κατευθείαν νοσεί αυτή εδώ πέρα, μετά από λίγο καιρό πηγαίνει στο κοτέτσι
του χωριού που μένει δίπλα, μπαίνει μέσα στο κοτέτσι, μεταδίδει και εκεί τον ιό και πάει μια λυσίδα που αν πούμε να την τραβήξουμε δεν ξέρουμε που θα σταματήσει, έτσι. Άρα λοιπόν με το κυνήγι πιστεύω ότι δεν δημιουργείται κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο πρόεδρος των παιδικών φωνηπιακών σταθμών του Δήμου Κομωτινής Δάμα Δαμιανός εφησυχάζει τους γονείς όσον αφορά την γρήπη των πουλερικών που βρίσκεται σε έξαρση. Γονείς ότι βρισκόμαστε πάντοτε σε συνεργασία με την Διεύθυνση Υγείας της Ονομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τροφή που να πληρεί όλους τους όρους και όλα τα στάνταρς ασφαλείας. Ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να υπάρχει και σε αυτό το επίπεδο ανησυχία. Σχετικά εφησυχασμένοι δείχνουν οι πολίτες που στηρίζονται στην εγρήγορηση του κρατικού μηχανισμού. Άλλωστε, όπως δήλωσε κάποιος από αυτούς, δεν πρέπει να φοβούνται οι άνθρωποι, αλλά οι κότες. Οι κότες είναι σίγουροι, εγώ. Εδώ είμαστε ένα λαλούμ. Ένα λαλούμ είμαστε. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, τα αρμόδια υπουργεία, ας λάβουν προληπτικά μέτρα για να προστατεύσουν την υγεία και τη ζωή των κατοίκων. Από εκεί πέρα, οι απλοί άνθρωποι τι να πούν. Αλλά εδώ στα μέρη μας λέει δεν υπάρχει. Γιατί δεν τρώω κοτόπουλο. Όλοι έχουν ανησυχήσει, πιστεύω. Με έχει ανησυχήσει, αλλά δεν. Λέω δεν θα φάω αυτές τις μέρες κοτόπουλο. Λιγάκι ναι, γιατί κοντά είμαστε με τις πόλεις που, με τις χώρες μάλλον που ανάφεραν τα δελτία ειδήσεων ότι θα έχουμε πρόβλημα. Κατά την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίστηκε ο βουλευτής Τέλειος Παπαθεμελής, τονίζοντας πως ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας θα αλλοιωθεί με την ένταξη της Τουρκίας λόγω πολιτιστικών αλλά και θρησκευτικών αλλαγών. Κατά της ένταξης Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίστηκε ο βουλευτής Τέλειος Παπαθεμελής, τονίζοντας πως ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας θα αλλοιωθεί με την ένταξη της Τουρκίας λόγω πολιτιστικών και θρησκευτικών διαφορών. Η Τουρκία, σύμφωνα με τον κύριο Παπαθεμελή, κινείται μέχρι στιγμής με εκβιαστική διπλωματία. Έκανε προσπάθειες να πείσει ότι είναι μεγάλη χώρα και μπαίνει με τη δύναμη και με το έτσι θέλω. Η Τουρκία δεν έχει καμία σοβαρή πιθανότητα να γίνει πλήρες μέλος μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποσκοπεί στο να καταστεί ένας ενιαίος πολιτικός οργανισμός, να ενιοποιηθεί πολιτικά. Η Τουρκία θα μπορούσε να έχει σχέση με μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι ζώνη ελευθέρων οικονομικών συναλλαγών. Σε αυτό άλλωστε αποβλέπουν οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί, οι οποίοι μάχονται για να εντάξουν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν η Τουρκία μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την διαλύσει για χιλίους λόγους και διότι ανήκει σε άλλον χώρο πολιτιστικά, θρησκευτικά. Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών είχε στην Αθήνα νομάρχης Ροδόπης Άρης Γιαννακίδης, ώστε να πληρωθούν οι αποκαταστάσεις των ζημιών που είχαν προκληθεί από τις πλημμύρες του Αυγούστου. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου διαβεβαίωσε πως θα δοθεί μία μικρή χρηματοδότηση. Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είχε στην Αθήνα ο νομάρχης Ροδόπης Άρης Γιαννακίδης. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η εισρωή χρηματοδότησης προς την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ώστε να πληρωθούν οι αποκαταστάσεις των ζημιών που είχαν προκληθεί από τις πλημμύρες της 5ης Αυγούστου. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών διαβεβαίωσε τον νομάρχη Ροδόπης πως θα δοθεί μια μικρή χρηματοδότηση. Είχα μια επίσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την εισρωή χρηματοδότησης προς την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τις αποκαταστάσεις των ζημιών που είχαν προκληθεί από τις πλημμύρες και είχα τη διαβεβαίωση από τον κύριο Βεζιριάννη ότι θα υπάρξει έστω και μια μικρή χρηματοδότηση, για μας όμως θα είναι πολύ σημαντική. Έκτακτο βοήθημα με στόχο τη βελτίωση της οδοποιίας των πληγαίνων περιοχών του νομού αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΧΟΔΕ παρουσία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ιλχάν Αχμέτ και του νομάρχη Ροδόπης Άρη Γιαννακίδη. Η χρηματοδότηση που δόθηκε για να καλυφθούν οι ανάγκες της περιοχής ανέρχεται στο ύψος των 400.000 ευρώ. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΧΟΔΕ πριν λίγες ημέρες με θέμα τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τον νομό Ροδόπης, βρέθηκαν ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας κ. Ιλχάν Αχμέτ και ο νομάρχης Ροδόπης κ. Άρης Γιαννακίδης. Στη σύσκεψη όπου επικράτησε πολύ καλό κλίμα, αποφασίστηκε να δοθεί χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ. Επισκεφτήκαμε τον κ. Κοτούλου, ο οποίος είναι γενικός διευθυντής του ΥΠΕΧΟΔΕ, του κ. Σουφλιά, και αποφασίστηκε να χρηματοδοτηθούν κάποια έργα που ζητάει η νομαρχία για τις πληγηθείς περιοχές. Ύψους 400.000
ευρώ. Η συνάντηση πέρασε σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Μας διαβεβαίωσε ο κύριος Διευθυντής ότι εφόσον γίνει συγκεκριμένη μελέτη, καταδεθεί από την Ομαρχία με συγκεκριμένο αίτημα, όπως αποφασίσαμε για τη γέφυρα στα Πάτερμα, όπως αποφασίσαμε για άλλες αλφαστρώσεις και έτσι μεντοστρώσεις στις καταστροφήσεις περιοχές, θα επιδοθεί, θα δοθούν αυτά τα χρήματα από το αρμόδιο Υπουργείο, όπως δόθηκαν και από τα άλλα Υπουργεία, Υπουργείο Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης, σε άλλους τομείς τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας στην περιοχή αυτή. Ορίστηκε ότι σε ένα μήνα περίπου θα γίνει σύσκεψη στο Υπουργείο προκειμένου να πάρθει με απόφαση Υπουργείου να υπογραφεί το κονδύλιο προκειμένου να σταλεί στην Ομαρχία. Αισιόδοξη παρουσιάζεται και ο νομάρχης Ροδόπης κ. Σάρης Γιαννακίδης, ο οποίος πιστεύει ότι σύντομα η υποσχεολογία θα γίνει πράξη. Θεωρώ και πιστεύω καλόπιστα ότι η υποσχεολογία θα γίνει πράξη. Εγώ μέσα στην επόμενη μέρα θα συντάξω ένα σχετικό πάλι υπόμνημα με πλήρη τεχνική περιγραφή των αποκαταστάσεων των ζημιών και αναμένω σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να υπάρξει αποτέλεσμα. Έτσι, ο τέλος είχε τελικά το σύριαλ με τα καπνά που ταλαιπώρησε χιλιάδες καπνοπαραγωγούς στον ομό Ροδόπης, καθώς και η τελευταία μεταποιητική εταιρεία κατέθεσε το υπόλοιπο του λογαριασμού και αποπληρώθηκαν και οι τελευταίοι καπνοπαραγωγοί του νομού. Έτσι, ο τέλος είχε το σύριαλ με τα καπνά που ταλαιπώρησε χιλιάδες παραγωγούς σε ολόκληρο τον ομό, καθώς και η τελευταία μεταποιητική εταιρεία κατέθεσε το υπόλοιπο του λογαριασμού και αποπληρώθηκαν και οι τελευταίοι καπνοπαραγωγοί του νομού. Αυτό σηματοδοτεί την τελική εκαθάριση όσον αφορά το μεταβλητό ποσό που θα πάρουν οι 8.500 καπνοπαραγωγοί του νομού Ροδόπης. Μόλις σήμερα και η τελευταία μεταποιητική εταιρεία κατέθεσε το υπόλοιπο του λογαριασμού και αποπληρώθηκαν και οι τελευταίοι παραγωγοί του νομού μας. Σηματοδοτεί αμέσως αυτή η αποπληρωμή και την τελική εκαθάριση όσον αφορά το μεταβλητό, που είναι αρκετά λεφτά, και το υπόλοιπο της σταθερής γύρω στα 12 εκατομμύρια, τα οποία θα πάρουν οι 8.500 καπνοπαραγωγοί του νομού μας. Έτσι είχαμε ένα αίσιο τέλος, αν και καθυστερημένα, μπορώ να πω αρκετά μακρύ το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, όμως τέλος καλά, όλα καλά. Παράλληλα δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την απόφαση που πάρθηκε στις Βρυξέλλες από την Επιτροπή του Αγροτικού Τομέα για κατάργηση επιδοτήσεων. Η Επιτροπή του Αγροτικού Τομέα Τρόπον Δεινά πήρε μια απόφαση με σχετική πλειοψηφία περί κατάργησης των επιδοτήσεων. Αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο, γιατί οι Βόρειοι Ευρωπαίοι, όπως ο διάβολος δεν θέλει το θυμιάμα, αυτοί δεν θέλουν την επιδοτούμενη καπνοκαλλιέργεια. Αναστάτωση συνεχίζει να επικρατεί στο χώρο της μουσικής παιδείας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αιτία είναι τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μουσικά σχολεία της χώρας. Ένα μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων, παρατηρείται σοβαρή καθυστέρηση στην κάλυψη κενών του εκπαιδευτικού προσωπικού. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον ομό Ροδόπης, Χρύσα Μανολιά, κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή. Αναστάτωση συνεχίζει να επικρατεί στο χώρο της μουσικής παιδείας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αιτία είναι τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μουσικά σχολεία της χώρας. Ένα μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων και παρά τις διαβεβαιώσεις αρμοδίων παραγόντων, παρατηρείται σοβαρή καθυστέρηση στην κάλυψη των κενών του εκπαιδευτικού προσωπικού εξαιτίας των καθυστερήσεων στην έγκριση και διάθεση των σχετικών πιστώσεων από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον ομό Ροδόπης, Χρύσα Μανολιά, συμμεριζόμενη την αγωνία γονέων και μαθητών των μουσικών σχολείων, κατέθεσε στη Βουλή σχετική αναφορά, υποστηρίζοντας τις προτάσεις που κατέθεσαν οι ενώσεις γονέων μουσικών σχολείων τόσο για τα λειτουργικά προβλήματα όσο και για τις θεσμικές αλλαγές που προτείνουν για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο χώρο της μουσικής παιδείας. Δήμαρχοι και υπηρεσιακοί παράγοντες συμμετείχαν στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου Ροδόπης, όπου συζητήθηκε το θέμα των καταστροφών από τις βροχοπτώσεις και τα προβλήματα που θα προκύψουν από τα χιόνια του χειμώνα.
Δήμαρχοι και υπηρεσιακοί παράγοντες συμμετείχαν στη συνεδρίαση του συντονιστικού νομαρχιακού οργάνου Ροδόπης, όπου συζητήθηκε το θέμα των καταστροφών από τις βροχοπτώσεις και τα προβλήματα που θα προκύψουν από τα χιόνια του χειμώνα. Ο αντινομάρχης Παναγιώτης Γρηγορόπουλος τόνισε πως δόθηκαν οδηγίες για την κίνηση των μηχανημάτων στην περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά και την παραλαβή αλατιού στους δήμους και τα σχολεία. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η πρόληψη από τις επερχόμενες βροχοπτώσεις και τον χειμώνα ο οποίος έρχεται, ιδίως με τα χιόνια, και εκεί έγινε μια διεξοδική συζήτηση τι μέτρα θα πρέπει να παρθούν ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι σαν νόμος. Παρά τις λιγοστές χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες από την έλλειψη προσωπικού μηχανημάτων. Νομίζω ότι έγινε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση. Παράλληλα, συζητήθηκε η πρόταση για τη σύσταση τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από μηχανικούς νομαρχίας της τοπικής ένωσης δήμων, οι οποίοι θα αναλάβουν τον καθορισμό και την οριοθέτηση των ποταμών της περιοχής. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο θα εκπονηθεί. Θα υπάρξει δηλαδή κάποιος ένας χάρτης συντεταγμένος, ο οποίος θα λέει πού είναι τα μηχανήματα διατεθειμένα καθ' όλο το μήκος του επαρχιακού και του οδικού δικτύου. Βεβαίως από φέτος την ευθύνη για την εγνατία οδό δεν θα την έχει πλέον η ΔΕΚΕ, θα την έχει η εγνατία οδός. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος των παιδικών σταθμών του Δήμου Κομοτηνής, Δάμων Δαμιανός, όσον αφορά τη λειτουργία των παιδικών σταθμών για το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών στους χώρους υγιεινής. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος των παιδικών βροχοπτωτικών σταθμών του Δήμου Κομοτηνής, Δάμων Δαμιανός, σε σχέση με το θόρυβο που έχει ξεσπάσει αυτό το διάστημα για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών για το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών στους χώρους υγιεινής. Ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Θα πρέπει να πω ότι στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κομοτηνής γίνεται μια δουλειά επισταμένη, γίνεται μια δουλειά η οποία πραγματικά κατατείνει στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τα παιδιά. Και αυτές οι υπηρεσίες και για αυτές οι υπηρεσίες μας είμαστε περήφανοι. Ένα παιδαγωγικό προσωπικό το οποίο αποτελεί κατά την άποψή μου ό,τι καλύτερο από επιστημονικό δυναμικό στον συγκεκριμένο κλάδο υπάρχει στην πόλη της Κομοτηνής και στον ομό Ροδόπης, εργάζεται σήμερα στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου της Κομοτηνής. Προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών αποτελεί καλή συνεργασία γονέων παιδαγωγών. Προϋπόθεση λοιπόν για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών είναι η στενή συνεργασία των γονέων με τους παιδαγωγούς. Εμείς από την πλευρά μας ως διοίκηση κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Πρόβλημα με τις άδειες κυνηγετικών όπλων αντιμετωπίζουν πολλοί κυνηγοί, αφού από φέτος το ποινικό μητρό που προβλέπεται δεν δίνεται από το πρωτοδικείο, αλλά από μια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Αθήνα. Όπως είναι λογικό, κάτι τέτοιο είναι πολύ χρονοβορό λόγω της μεγάλης συσσόρευσης αιτήσεων. Ένα σημαντικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν πολλοί κυνηγοί που δεν μπορούν να βγάλουν άδεια κυνηγητικού όπλου, αφού πλέον δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να αποκτήσουν τη βεβαίωση του ποινικού μητρώου τους, που είναι απαραίτητη. Από φέτος, το ποινικό μητρώο βγαίνει από μια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Αθήνα, στην οποία συσσωρεύεται ένας μεγάλος αριθμός αιτήσεων, όπως είναι λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο από τον ομό Ροδόπης έχουν κατατεθεί περίπου 5.000 αιτήσεις. Φέτος δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα και έχουν συσσωρευτεί, τουλάχιστον από ό,τι έχω εδώ πέρα από τη στατιστική του συλλόγου μας, πάνω από 300-400 άδειες που δεν μπορούν να βγουν, και ειδικά νέων κυνηγών. Γιατί πλέον για να μπορέσει κάποιος να βγάλει άδεια κυνηγίου πρέπει να έχει πρώτα άδεια κατοχής κυνηγητικού όπλου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αγοράσει ένα κυνηγητικό όπλο ή αν δεν το αγοράσει να πάρει μια βεβαίωση από την ασφάλεια ότι έχει την ικανότητα να κρατάει όπλο, να έχει όπλο. Λοιπόν, αυτό όμως προϋποθέτει ένα βασικό χαρτί που είναι το ποινικό μητρώο. Μέχρι πέρσι τα ποινικά μητρώα βγαίναν από το πρωτοδικείο και ήταν σχετικά σύντομη η έκδοσή τους, δηλαδή από μία-δύο μέρες, το πολύ μία εβδομάδα. Λοιπόν, φέτος λοιπόν άλλαξε το σύστημα, βγαίνουν τα ποινικά μητρώα από μια κεντρική υπηρεσία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Αθήνα και αυτό έχει σαν συνέπεια να μην προλαβαίνουν τη μεγάλη αυτή συσσόρευση, γιατί θα σας πω πολύ απλά ότι φέτος είχαμε γύρω στις 3 με 4.000 ανανεώσεις παλαιών αδειών κατοχής, σύν τους καινούργιους που αγοράζουν, δηλαδή μπορεί να φτάσουν στο νομό μας περίπου 5.000 αιτήσεις για ποινικά μητρώα. Σκεφτείτε τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα και πώς μπορεί να ανταποκριθεί μια κεντρική υπηρεσία. Έτσι λοιπόν έχουμε φαινόμενα από αρχές περίπου του Ιούνιου να μην έχουν εκδοθεί άδειες για αγορά καινούργιων κυνηγετικών όπλων, με συνέπεια πολλοί νέοι κυνηγοί οι οποίοι έχουν περάσει τις εξετάσεις του συλλόγου και περιμένουν αυτό το χαρτί για να εκδώσουν άδεια να μην μπορούν να εκδώσουν. Έτσι λοιπόν κάναμε κάποιες παρεμβάσεις και εδώ πέρα στο τμήμα ασφαλείας που είναι αρμόδιο για τα κυνηγητικά όπλα, αλλά και κάποια τηλέφωνα και στην Ομοσπονδία μας και στο Υπουργείο και ζητάμε κάποιον τρόπο να αλλάχτεί αυτό. Με αυτόν τον τρόπο έκδοση των ποινικών μητρών και να μπορέσουν ευκολότερα κάποιοι οι οποίοι έχουν την ικανότητα να βγάλουν άδεια κατοχής να μπορέσουν να αποκτήσουν όπλο και να την πάρουν την άδεια τους. Συνέδριο με θέμα τις επιχειρηματικές σχέσεις και την ανάπτυξη στην εποχή της διεθνούς αλληλεξάρτησης θα ξεκινήσει την 5η 13 Οκτωβρίου στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Το συνέδριο θα διαρκέσει 3 ημέρες και είναι συνδιοργάνωση του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και του Διεθνούς Ινστιτούτος Ετινές. Το τρίτο κατά σειρά συνέδριο του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης θα πραγματοποιηθεί στις 13 με 15 Οκτωβρίου με θέμα τις επιχειρηματικές σχέσεις και την ανάπτυξη στην εποχή της διεθνούς οικονομικής αλληλεξάρτησης. Το συνέδριο, που θα βρίσκονται ομιλητές από διάφορα μέρη του κόσμου, γίνεται με συνδιοργανωτές το ΔΟΣΑ και το Διεθνές Ινστιτούτο Σεντινές, στη μνήμη του καθηγητή Δημητρίου Δελιβάνη. Συνέδριο αυτό, το οποίο οργανώνεται στη μνήμη του καθηγητή Δημήτρη Δελιβάνη, είναι το τρίτο κατά σειρά συνέδριο το οποίο κάνει το τμήμα ΔΟΣΑ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης στην Κομωτινή, και ότι το συνέδριο αυτό, το τρίτο, γίνεται σε συνδιοργάνωση του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου μας μαζί με το Ινστιτούτο Σεντιμές, το οποίο είναι ένα Ινστιτούτο διεθνές σχετικό με κοινωνική και οικονομική έρευνα και το οποίο πρόεδρος στην Ελλάδα είναι η κυρία Δελιβάνη. Και γίνεται σε συνεργασία επίσης με το Ίδρυμα Δελιβάνη, Δημητρίου Μαρίας και Δημητρίου Δελιβάνη, που συμμετέχει σε αυτό σαν συνδιοργανωτής. Είναι ένα συνέδριο με θέμα τις επιχειρηματικές σχέσεις και την ανάπτυξη στην εποχή της διεθνούς οικονομικής αλληλεξάρτησης. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα θέμα το οποίο είναι μέσα στο πνεύμα της εποχής. Συγκεντρώνει ομιλητές από πολλά μέρη του κόσμου, είναι διεθνές το πάνελ των ομιλητών. Περιμένουμε από το Ισραήλ, από την Αγγλία, από τη Γαλλία, από την Αλγερία, από τη Μαδαγασκάρη. Επομένως είναι πολύ πληθές, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία. Με πολύ ενδιαφέροντες εισηγήσεις και αντικείμενα πάνω στο θέμα. Το συνέδριο ξεκινάει την 5η το απόγευμα, στις 6 ώρα είναι η προσέλευση. Θα απευθύνουν χαιρετισμό. Έχουμε ως επίσημους καλεσμένους τον κύριο Παπαθεμελή, τον Γάλλο Πρόξενο από τη Θεσσαλονίκη, η εκπρόσωπό του. Τον κύριο Ορτολά. Τον κύριο Ορτολά. Και οι εισηγήσεις ξεκινάνε την Παρασκευή το πρωί των ομιλητών και πάνε μέχρι το Σάββατο το απόγευμα, όπου θα υπάρξει μια σύνοψη του συνεδρίου, τα κυριότερα αποτελέσματα και ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των ομιλητών. Αμέσως τώρα θα κάνουμε μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λίγο με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Ένα νέο εποχιακό επίδομα δίνεται στο πλαίσιο των πιστοποιημένων δράσεων του ΚΕΠ Κομωτινής σε δικαιούχους διαφόρων επαγγελματικών κλάδων με μόνη προϋπόθεση να πληρούν ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερομισθίων για το 2004. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στον ΟΑΕΔ, από όπου στη συνέχεια θα παίρνουν και το ποσό που τους αναλογεί. Συνεχίζονται οι πιστοποιημένες δράσεις των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Κομωτινής, μία εκ των οποίων είναι και το εποχιακό επίδομα που δίνεται σε διάφορους κλάδους όπως δασεργάτες, καμνεργάτες, μουσικούς, τραγουδιστές, ηθοποιούς και οικοδόμους, αρκεί αυτοί να πληρούν ένα συγκεκριμένο αριθμό ενσύμων για το έτος 2004.
Η υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει από τις 3 Οκτωβρίου, καθώς έχει ξεκινήσει και η καταβολή των χρημάτων. Η καταβολή γίνεται σύμφωνα με τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΕΔ. Οι αλλοδαποί δικαιούχοι θα προσέρχονται και αυτοί ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους, σύμφωνα με το ελληνικό αλφάβητο. Από τις 23/11 και μετά και μέχρι τη λήξη της περίοδου καταβολής του επιδόματος, θα εξυπηρετούνται όσοι δεν προσήλθαν στη σειρά τους, ανεξάρτητα από το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους. Μέσα σε όλες τις πιστοποιημένες δράσεις του ΚΕΠ του Δήμου Κομοτηνής έχει ενταχθεί και η δράση αυτή η πιστοποιημένη για το εποχιακό επίδομα, για το εποχιακό επίδομα διαφόρων κλάδων. Έτσι λοιπόν αρχίζει η υποβολή αιτήσεων, κυρίως οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται στον ΑΕΔ, ωστόσο όμως μπορούν να υποβληθούν και εδώ, αλλά για καλύτερο έλεγχο υποβάλλονται στον ΑΕΔ. Έτσι για το επίδομα αυτό το εποχιακό, για τους διαφόρους κλάδους. Από 3 του Οκτώβρη λοιπόν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή η υποβολή των αιτήσεων αυτών. Σημαντική είναι η προσφορά του ΚΕΠ Κομοτηνής στους πολίτες, αφού εξυπηρετεί άμεσα και καθώς φαίνεται πολλοί είναι αυτοί που το γνωρίζουν καλά. Αυξάνονται οι δράσεις, πιστοποιημένες δράσεις και του ΚΕΠ του Δήμου Κομοτηνής πέρα των 850 δράσεων διαφορετικών. Όπως διαπιστώνετε και εσείς σήμερα που ήρθατε εδώ πέρα, βλέπετε ότι έχουμε μια ουρά, θα έλεγα, έτσι, ενδιαφερομένων να εξυπηρετηθούν και εξυπηρετούνται με το καλύτερο τρόπο, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ήδη οι πολίτες έχουν μάθει ότι το ΚΕΠ εξυπηρετεί και δεν χάνουν εργατόρες, έρχονται και αφού εξυπηρετηθούν φεύγουν αμέσως. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.